αγκαλιά με τον Elon Musk ήταν αρκετή για να τον κάνει ευρέως γνωστό και βεβαίως να κερδίσει εκατομμύρια followers σε όλα τα social media. Παρακαλώ, ας υποδεχθούμε τον Φιδία Παναγιώτου. Καλησπέρα. Ήμουν και γνωστός πριν η αγκαλιά του Elon Musk, αλλά εντάξει. Ευρέως γνωστός. Βοήθησε πάρα πολλά η αγκαλιά. Ναι, αλλά οι followers αυξηθήκαν όταν έδωσε την αγκαλιά. Είχα πριν να πάω να κάνω την αγκαλιά, είχα 1,5 εκατομμύριο subscribers στο YouTube. So έκανα πολλές πελάρες που πιο πριν. Αλλά ήταν το αποκορύφωμα στο να με μάθουν όλοι οι μεγάλοι για τον Elon Musk. Ήταν κάτι που ήθελες από καιρό να το κάνεις, δηλαδή το επιδίωκες να πας να βρεις το συγκεκριμένο πρόσωπο ή έτυχε μια αναλαμπή, μια νύχτα, ξέρω εγώ, είπες. Για μένα ο Elon Musk είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον κόσμο και κάτι πολύ ρομαντικό για μένα λόγω του ότι έφτιαξα όλα τα βιβλία που γράφτηκα για εκείνον, είδα όλες τις συνεντεύξεις, ήταν κάπως το πανεπιστήμιο μου εμένα να θεωρώ τα πράγματα για τον Elon Musk. Σε όλα λόγια εγώ θέλω να το γνωρίσω και επειδή η δουλειά μου είναι όσο πιο μεγάλες πελάτες κάνεις τόσο παραπάνω λεφτά και views πιάνεις, αλλά όσο θέλω να το γνωρίσω και είναι η δουλειά μου να κάνω πελάτες. Σε όλα θα πάω έξω από την εταιρεία του ώσπου χρειαστεί. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι να πάρει μόνο μια δυο εβδομάδες, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν να πάρει 3 μήνες, αλλά λαλώ και εγώ μετά που πήγαινε μια δυο εβδομάδες, 3 εβδομάδες και ξύπνουν κάθε μέρα, λαλώ και εγώ πόσο δεν ξέρω να πάρει το πράγμα. Αλλά σκέφτομαι, λαλώ και εγώ, τώρα έχει ήδη 200 εκατομμύρια views που θεωρούν το πράγμα. Θέλω να τους δείξω ότι να τα παρετά, ας πούμε. Προτιμώ να πεθάνω εγώ από την κούραση παρά να τους δείξω ότι τα παρετά. Τι ήταν τούτο που σκεφτούν κάθε πρωί που συνεχίσαμε. Και τα κατάφερες και το είδαμε όλοι. Επειδή είπες τη λέξη χρήματα, θέλω να σε ρωτήσω εάν ισχύει ότι για κάθε 30 δεύτερα στο TikTok χρεώνεις 20.000 ευρώ και συνολικά το μήνα παίρνεις 50 χιλιάρικα. Χρεώνω για μια διαφημισμό στο TikTok, στο YouTube, 15 λεπτά βίντεο στα αγγλικά και για να μπεις μέσα, ναι, χρεώνουμε 25.000 για να πιάσεις 60 δευτερόλεπτα του βίντεο μέσα στη μέση. Αλλά ναι, έχει αρκετά λεφτά το που κάνω, το 50.000 σκαμπανεβάσμα, γιατί μπορεί ένα μήνα να είναι παραπάνω, μπορεί ένα μήνα να είναι πιο όρλια. Ειδικά τώρα που τα πράγματα με την Ιαπωνία, που με μισούν οι Ιάπωνες και τα λοιπά, τώρα οι sponsors εφίαν λίγο επειδή θέλουν να κάνουν associate τον εαυτόν τους μαζί με κάποιον που τον μισούν πολύ. Αλλά τώρα για τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχα sponsors. Αλλά τώρα ήρθαν πίσω και κλείσαμε 3 sponsors για τα επόμενα βίντεο. Πρωτού όμως συμβούν όλα αυτά, από πού σπονσάρισες τον εαυτό σου έτσι ώστε να πηγαίνεις στα ταξίδια και να κάνεις διάφορα πράγματα. Στην αρχή πήγα χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα στην Αμερική και με ένα σκοπό να πετύχω τα όνειρα μου στο YouTube και θυμούμαι ότι επίεννα και καθάριζα το apartment που εμείνησκα, όλα τα τουαλέτες τους, τα πράγματα για να το rent ήταν 750 ευρώ για να μου το διούσει στα 300. Επειδή να βάστουν λεφτά, σιγά σιγά διούσαν μου οι γονείς μου τα 300, 500, 700 ευρώ που χρησιμοποιούσα για τους 6 μήνες που πήγα στην Αμερική. Και σιγά σιγά έκανα φίλους στην Αμερική, τους πιο μεγάλους YouTuber, μάθα μου πώς να κάνεις τα βίντεο που παιδιά νομίζουν ούτε πολλά απλό να κάνεις YouTube βίντεο και να πιάνεις views. Μεγάλη επιστήμη να κάνεις YouTube βίντεο. Αν ήταν εύκολο να έχουν ούλοι τούν τη δουλειά και να βγάλουν τόσα λεφτά. So, ναι, θυμώνεις ο Θεός τώρα που μπορείζει που οι άνθρωποι νομίζουν. Μπορεί να λέει ο πατέρας σου, είναι και πάτερ νομίζω, δεν είναι ευλογία εδώ. Όχι, ο παπάς μου με τα φύγια θέλει απλά να κάνω το που κάνω, απλά είναι πολλά σημαντικό για εκείνον. Να είμαι πάρα πολύ άνθρωπος. Όταν πρώτο ξεκίνησες να κάνεις αυτό το πράγμα, τι σου είχαν πει τα αδέρφια σου, οι γονείς σου, γιατί είσαι και μεγάλη οικογένεια. Άμα πότε να το σταματήσεις το πράγμα, αλλά όντως παιδιά, εγώ θα πεθάνω, επειδή δεν είχα ούτε λεφτά, ούτε τον καιρό που είχα 500 subscribers. Έτσι όντως, εγώ θα γίνω παππούς και θα έχω το μπαστούν και θα προσπαθώ αν δεν τα καταφέρω. Δέχτηκες bullying είτε στα μαθητικά σου χρόνια είτε στο στρατό, επειδή είσαι και μια έτσι έντονη προσωπικότητα. Στο στρατό ναι, δέχτηκα πάρα πολύ bullying λόγω του ότι έκανα βίντεο και ειδικά είναι πολλά σοβαρή το community το στρατό.
So, εν τους άρεσε και ένας που κάνει βίντεο να τελειώσει και να λέγεται όχι όπως είναι οι άλλοι. Αλλά σιγά σιγά δεχτήκαμε και τώρα που επέτυχα στο εδώ, είμαι πολλά χαρούμενη που είμαι κομμάτι το όχι. So, αλλά και στο σχολείο, ναι, που ήμουν μικρός, κλέφκα μου τα ποδήλατα μου που σπίτι, οι συμμαθητές μου, κλέφκα μου τις μάπες, δέρναμε λίγο, αλλά χρησιμοποιάς ό,τι κακό έχεις στη ζωή σου για να μάθεις, για να καταλάβεις τον εαυτό σου. Ειδικά τώρα βεβαίως που θέλεις να θέσεις και υποψηφιότητα για να γίνεις ευρωβουλευτής. Δύσκολα τα πράγματα τώρα, επειδή άρεσκε μου τόσο πολλά να θεωρούν ότι είμαι καραγκιόζη τσουπελός. Τώρα πρέπει να πείσω τον κόσμο ότι είναι πελός και καραγκιόζης. Με ποιον τρόπο θα πείσεις τον κόσμο ότι δεν είσαι αυτό που έχεις προαναφέρει? Καταρχήν, ο στόχος μου είναι να πείσω τον κόσμο να με ψηφίσει πρώτα απ' όλα. Ο στόχος μου είναι να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να ασχολούμαστε με έναν τρόπο ή με τον άλλο μέσα στην πολιτική, επειδή θα μας κυριαρχούν ήδη και ήδη, αν δεν ασχολούμαστε. Εγώ σκέφτομαι, λάζω, ρε κουμπάρε, έχεις τόσους followers, ξέρω εγώ, τι μπορεί να κάνεις για καλό. Οι εκείνοι που μας κυριαρχούν και ψηφίζουν νόμους και οι πολιτικοί παίζουν ένα μεγάλο πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, έτσι πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω. Επειδή πρόσφατα πήγες και στην εκπομπή του Χρήστου Μιχάλη το μεσημέρι και κάτι και είχες πει εκεί και γνωστοποιήσει ότι δεν έχεις γνώσεις επί του θέματος ούτε για την Ευρώπη ούτε για τα πολιτικά. Αυτό δεν σε φέρνει σε δύσκολη θέση, δηλαδή να έχεις μια μειονεκτικότητα σε σχέση με τους άλλους ευρωβουλευτές? Δηλαδή, ξέρεις τις νομοθεσίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρεις ότι τον Οκτώβριο του 2023 είχε ψηφιστεί η νομοθεσία για την βίζα, την ψηφιακή, για το χώρο Σέγγεν. Είδαμε τόσο καιρό εκείνοι που ξέρουν για την πολιτική και εκείνοι το 1974 ξέραν για την πολιτική, ξέραν τα τούτα. Και είδαμε το τι έκαναμε. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι είμαστε ανθρώποι, γενικά δεν μπορείς να τα ξέρεις τα πάντα. Και άμα είσαι ταπεινός και να γνωρίζεις ότι δεν ξέρεις πολλά και δεν παίζεις το ξερόλα, είναι πιο σωστό νομίζω. Να μου πεις τώρα για την προσωπική σου ζωή, γιατί είσαι και ανοιχτό βιβλίο. Έχεις χωρίσει με την Κασάνδρα. Θέλω να μου πεις αν είσαι τώρα σε σχέση, τι ψάχνεις, εάν ψάχνεις. Είναι καλό που είμαι ανοιχτό βιβλίο. Κάποιες φορές όχι, πρέπει να κλείνεις κάποιες σελίδες από το βιβλίο, να είναι blank page, να μην είναι όλα επανάγνωστα. Έχω ένα μότο στη ζωή μου, ότι θέλω να λαλώ 100% τίνο που σκέφτομαι και τίνο που νιώθω και να μην έχω κανένα μυστικό, ώσπου να μην επηρεάζω άλλους. Δεν θα πω ένα μυστικό που μου είπες σε έναν άλλο χωρίς που μου είπες να μην το πω. Για τα προσωπικά, η αλήθεια είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολλά. Λόγω του ότι πιστεύω ότι η καριέρα μου και είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να κάνω μια αλλαγή με έναν τρόπο ή με τον άλλο, είναι πιο σημαντικό για μένα τώρα. So, είμαι ανοιχτός όμως, αν έρθει κάτι που είναι πολλά όμορφο και ξέρω εγώ, καλό δεχόμενο. Από ό,τι αντιλήφθηκα, είσαι έτσι ρομαντικός. Είδα που είχες κάνει βεβαίως και μια φάρσα με μια κοπέλα που θέλει να την παντρευτεί σε 24 ώρες. Έφαγες χ όμως. Κάτι πήγε χι γενικά. Πώς φαντάζεσαι ότι θα κάνεις όμως την πρόταση γάμου? Είναι απλός άνθρωπος. Δηλαδή φαντάζομαι το να μια στιγμή απλή που είμαστε να καθόμαστε στον καναπέ και να είμαι με έναν κοτσούιν κάτι. Να το βάλω πάνω στο χέρι της. Δεν είναι κάτι ούτε διαμάντιο ή τίποτα. Άρα θα βρεις μια απλή κοπέλα. Αν μένει απλή, να αναγκαστεί να γίνει απλή, δεν είναι. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις πότε ένιωσες ότι κινδύνευες από κάποια φάση που πήγες να κάνεις για βιντεάκια, γιατί έχεις θαυτεί για 10 μέρες σε ένα φέρετρο, μπράβο, 30 μέρες έμεινες νηστικός, πήγες στην Ιαπωνία, έφαγες χ εκεί και κινδυνεύεις με φυλάκιση αν ξαναπάς. Ένα που ήταν επικίνδυνο, που ήμουν πιο μικρό και ήθελα να πετύχω τόσο πολλά στο YouTube, με κόφτε τίποτε, ούτε η σωματική μου αγκαιρεότητα, ούτε τίποτε. Απλά κόφτε με να πετύχω στο YouTube. Και έκανα μια μπελάρα, πήγα μόνος μου, με ένα φίλο μου, στο πιάμε ταξί και πήραμε σε ένα βουνό που είχε σόνια. Και ξεκίνησα για μένα να βρω ένα μαραθώνιο χωρίς παπούτσα, μισό μαραθώνιο χωρίς παπούτσα, στα σόνια. Και μετά είχαμε
μέσω να πάμε πίσω. Γιατί και τα πόθηκια μου έτρεχα γέμα, έτρεχα, πρέπει να πω στο νοσοκομείο και δεν είχα ούτε κάποιον για μένα, ούτε έναν άνθρωπο, ούτε κουτίν πρώτο βοηθείο, ούτε τίποτε. Και μετά έκανα για δύο εβδομάδες στο αναπηρικό καροτσάκι, βράμε έναν τρόπο να πάμε και μείνα και λίγες μέρες στο νοσοκομείο μόνος μου που ήμουν στην Αμερική. Και έκανα πολλά λάθη που ενέβαλα πρώτα τον εαυτό μου. Θεωρείς τον εαυτό σου επιχειρηματία ή TikToker? Ναι, θεωρώ τον εαυτό μου επιχειρηματία, αλλά παραπάνω θεωρώ τον εαυτό μου ένα μαθητή. Αρέσκει μου να μαθαίνω για οτιδήποτε πράγματα. Είμαι πολλά μεγάλος φαν της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της επιστήμης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και να παραμείνεις τρελός. Ψηφίστε. Εμπειράζαμε με ψηφίσετε. Ψηφίστε όμως. Γραφτείτε, ψηφίσετε.